Αύριο ξεκινούν επισήμως τα απογευματινά χειρουργεία, αρχικά σε 7 νοσοκομεία, ενώ προετοιμάζονται, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, συνολικά 150 νοσοκομεία. Ποδαρικό θα κάνει η Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, από ό,τι φαίνεται. Εκεί είναι προγραμματισμένα αύριο το απόγευμα. Σωστά. Ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος είναι κοντά μας, πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Και να πούμε και μια καλημέρα, είναι και ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον κύριο Εξαδάκτυλο καταρχάς. Καλημέρα, γιατρέ. Πείτε μας καταρχήν, είμαστε έτοιμοι. Εσείς τι βλέπετε, πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, δεν έχουν όλα τα νοσοκομεία το ίδιο επίπεδο ετοιμότητας. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Και επίσης δεν έχουν και όλες οι κλινικές των νοσοκομείων το ίδιο επίπεδο ετοιμότητας. Αυτό μένει να το δούμε, πόσες κλινικές θα είναι σε θέση να υλοποιούν απογευματινά χειρουργία και πόσα χειρουργία επίσης. Ξέρετε, είναι πάντοτε συνάρτηση του προσωπικού που υπάρχει, της διάθεσης του προσωπικού που υπάρχει, διότι πρέπει να θέλει κανείς να εργαστεί στον ελεύθερο χρόνο του εξτρά. Όπως επίσης είναι και θέμα της διάθεσης και της υποδοχής που θα τύχει ο θεσμός από τους ασθενείς, διότι από αυτούς εξαρτάται τελικά αν τα απογευματινά χειρουργία θα γίνουν αποδεκτά ή δεν θα γίνουν αποδεκτά. Και μιλώ για τα χειρουργία τα οποία είναι επαμοιβή. Τα χειρουργία που θα είναι επιδοτημένα από τους ευρωπαϊκούς πόρους βεβαίως είναι κάτι τελείως διαφορετικό και εκεί μιλάμε για μεγάλη τομή σε ό,τι αφορά το χρόνο αναμονής για επέμβαση, διότι αν 50.000 άνθρωποι από τους 100.000 που αναμένουν χειρουργηθούν από σε ώρες εκτός του ωραρίου, εφόσον αυτό πάντα είναι εφικτό, να το θυμόμαστε αυτό, έχουμε σε πολλά νοσοκομεία ελλείψεις που δεν επιτρέπουν μια μαζική ή μεγάλη, ας το πούμε, δραστηριότητα το απόγευμα. Αν όμως οι 50.000 άνθρωποι από τους 100 βγουν από τη λίστα μέσω αυτών των επιδοτούμενων απογευματινών χειρουργείων, αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών μας. Θα δουλέψει το σύστημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Είπαμε, όλα τα νοσοκομεία δεν έχουν το ίδιο επίπεδο ετοιμότητας. Ούτε το ίδιο επίπεδο πλήρωσης θέσεων, έτσι, σε προσωπικό. Ούτε το ίδιο μεγάλες λίστες. Στο τέλος της ημέρας, εμάς μας νοιάζει να καταλάβουμε, θα δουλέψει το σύστημα, πρόεδρε. Και όταν περάσει η περίοδος των δωρεάν χειρουργείων, όπως είναι αυτή εδώ, θα συνεχίσει κάποιος να ενδιαφέρεται να πάει να χειρουργηθεί απόγευμα πληρώνοντας? Κύριε Κακούση, είναι σαφές, κυρία Λιβαθινού, ότι αλλού θα δουλέψει και αλλού δεν θα δουλέψει. Και αλλού δεν χρειάζεται να δουλέψει. Υπάρχουν νοσοκομεία μεγάλων πόλεων που έχουν αναμονή για επεμβάσεις 20 ημερών ή 2 μηνών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εκεί δεν υπάρχει καμία πίεση. Το πώς θα δουλέψει και ποια θα είναι τα αποτελέσματα, θα πρέπει να είμαστε όλοι λίγο, να περιμένουμε λίγο για να το δούμε. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να είμαστε αφοριστικοί προς καμία κατεύθυνση, ούτε καταστροφή θα έρθει, ούτε αναγέννηση θα έρθει, τίποτα από τα δύο. Αν αντλήσουμε συμπεράσματα από τα 23 χρόνια λειτουργίας των απογευματινών ιατρίων, πάνω κάτω αυτά τα οποία σας λέω θα δούμε ότι έχουν συμβεί, είναι ένα πολυπαραγοντικό εγχείρημα, το οποίο δεν θα φέρει ούτε την αναγέννηση, αλλά ούτε και την καταστροφή. Κύριε, να είμαστε λίγο ψυχραιμοί και να περιμένουμε. Ζήτημα ασφάλειας τίθεται για τα απογευματινά χειρουργία, και το λέω αυτό γιατί ρωτήθηκε σχετικά ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, και ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι μιλάμε για υπεύθυνους γιατρούς, υπεύθυνο το νοσηλευτικό προσωρινό και γενικά προσωπικό και όλες οι χειρουργικές ομάδες που θα λαμβάνουν μέρος. Άρα τίθεται θέμα ασφάλειας? Όχι, κυρία Λιβαθινού, δεν τίθεται θέμα ασφάλειας, διότι πολύ απλά αν οι όροι ασφάλειας δεν τηρούνται, κανείς χειρουργός δεν θα μπει στο χειρουργείο. Mm-hmm. Να είμαστε λίγο συγκρατημένοι και να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Άλλο είναι μπαίνω με οποιουσδήποτε όρους σε ένα επίγον χειρουργείο γιατί πρέπει να σώσω τον ασθενή, και άλλο είναι ξεκινάω κατάκοπος χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα προγραμματισμένο χειρουργείο το οποίο γνωρίζω ότι δεν μπορώ να το βγάλω. Αν δεν μπορώ να το βγάλω, δεν θα μπω. Διότι η προστασία του ασθενούς είναι το πρώτο μέλημα του χειρουργού και ο οποίος έχει και την ευθύνη του συνόλου της ομάδας, αλλά και η υπόλοιπη ομάδα και ο αναισθησιολόγος. Δηλαδή φανταζόμαστε ότι υπάρχει πίεση να χειρουργούνται άνθρωποι απλώς
για να χειρουργούνται υποσυνθήκες οι οποίες θα θέτουν σε κίνδυνο τους ίδιους και όσους τους χειρουργήσουν. Να πάμε και λίγο στον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, αλλά εγώ ακούω πάντα με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό την άποψή του, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει μέσα στα νοσοκομεία, ξέρει τα προβλήματα. Οι εργαζόμενοι, οι απλοί εργαζόμενοι μέσα στα δημόσια νοσοκομεία ξέρουν τι γίνεται. Και κύριε Γιαννάκο, η δική σας άποψη ποια είναι? Εσείς, αύριο είναι η πρεμιέρα πια. Φτάσαμε. Ναι, κοιτάξτε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή αλλοιώνουν, μάλλον ακυρώνουν θα έλεγα, τη θεμελιώδη αρχή σύσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι η δωρεάν περίθαλψη με ισότιμη πρόσβαση. Έχουμε ένα από τα πιο ιδιωτικοποιημένα συστήματα στην Ευρώπη. Το 40% είναι ιδιωτικές δαπάνες. Και αντί να συζητάμε μέτρα πώς θα ενισχύσουμε με προσωπικό και χρήματα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να ανακόψουμε το κύμα φυγής των υγειονομικών προς το εξωτερικό, προς τον ιδιωτικό τομέα, εμείς συζητάμε πώς θα ο ασθενής θα βάζει περισσότερο το χέρι στην τσέπη. Θα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τους ασθενείς που περιμένουν 3 και 4 χρόνια να χειρουργηθούν και όχι να τους λέμε τώρα αν έχετε χρήματα θα προηγηθείτε. Το 40% των χειρουργικών αιθουσών στη χώρα μας, των ανεπτυγμένων στα νοσοκομεία, είναι κλειστά. Όχι μόνο λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων, και 700 αναισθησιολόγους να είχαμε σήμερα που χρειάζονται, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν γιατί δεν έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό. Άρα, αν λειτουργούσαν όλες οι αίθουσες, δεν θα ήταν αυτή η κατάσταση με τις λίστες αναμονές. Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, το 53% των ασθενών που είναι σε αναμονή πάνω από ένα χρόνο βρίσκονται στη Βόρειο Ελλάδα και κυρίως στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Λειτουργούν οι 43 αίθουσες από τις 70 ανεπτυγμένες. Αν λειτουργούσαν όλες οι αίθουσες, δεν θα ήταν αυτή η κατάσταση στο Παπαγεώργιο. Άρα εσείς πιστεύετε ότι αύριο, δεν θα λειτουργήσουν τα απογευματινά χειρουργία για να μπορέσει έτσι? Είναι σημαντικό να σας πω για το Παπαγεωργείο. Ξεκινάνε δύο αίθουσες και θα γίνονται 4. Και θα γίνουν 4 χειρουργεία. Θα γίνονται 10 με 15 απογευματινά τη βδομάδα. Mm-hmm. Το μήνα 40 με 50. Και περιμένουν 9.000 σε λίστα αναμονής. Αν πάμε έτσι, δεν ενισχύσουμε τα πρωινά με προσωπικό, πραγματικά θα έχουμε πρόβλημα. Είπε πριν ο κύριος Εξαδάπτυλος για τα απογευματινά ιατρία, επιπληρωμή. Αν θέλει κάποιος να βρει απογευματινό ιατρείο επιπληρωμή, μπορεί να βρει σε μια βδομάδα. Αν θέλει όμως τακτικό ιατρείο δωρεάν πρωί, δεν μπορεί να βρει ποτέ. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι στην πορεία τα απογευματινά χειρουργεία θα λειτουργήσουν σε βάρος των πρωινών. Ναι. Κύριε Ξαδάκη, τι λέτε εσείς γι' αυτό? Υπάρχει περίπτωση να το δούμε? Μιλάμε με κλισέ. Αν ήταν τα απογευματινά ιατρεία διαθέσιμα σε μία βδομάδα και τα πρωινά ιατρεία ήταν άδεια, θα ίσχυε το επιχείρημα που μόλις ακούσαμε. Από τη στιγμή που τα πρωινά είναι γεμάτα και τα απογευματινά είναι διαθέσιμα εύκολα, σημαίνει ότι οι ασθενείς δεν επιλέγουν αυτόν τον δρόμο και επιλέγουν τον άλλο δρόμο. Να μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια χώρα όπου το 45% των ασθενών απευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα, και αυτό λένε οι έρευνες μας εδώ και πολλά χρόνια, και ένα 70% λέει ότι αν είχα την επιλογή θα απευθυνόμουν και εγώ. Προφανώς οι ρυθμοί που ακούσαμε είναι πολύ χαμηλοί για να ρίξουν τη λίστα. Μόνο τα επιδοτούμενα 50.000 θα ρίξουν τη λίστα. Όλα τα υπόλοιπα, η συζήτηση έχει μια υπερβολή που δεν αντανακλά στην πραγματικότητα, κατά την ταπεινή μας γνώμη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσείς πιστεύετε ότι θα λειτουργήσουν. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Εμείς να σας πούμε κάτι, ακούστε με λίγο. Στην Θεσσαλονίκη, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, υπάρχουν 7 αναισθησιολόγοι στις 28 οργανικές θέσεις. Και δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό και λειτουργούν οι 5 αίθουσες στις 12 χειρουργικές. Κάναμε μεταμοσχεύσεις την περασμένη εβδομάδα. Πολύ σωστά έγιναν, αλλά με δανεικό προσωπικό όμως από άλλα νοσοκομεία. Στο Παπα-Νικολάου ίδια κατάσταση. Είναι δυνατό να μιλάμε όταν δεν έχουμε φτιάξει τα πρωινά μας χειρουργεία να μπορούν να λειτουργήσουν όλες οι ανεπτυγμένες αίθουσες για απογευματινά χειρουργεία, να δώσουμε κίνητρα, να αυξήσουμε τους μισθούς, να μην είναι τέτοιες οι συνθήκες για να μπορούμε να λειτουργούμε? Έχω στην διάθεσή μου μία επιστολή που υπογράφει όλος ο χειρουργικός τομέας του Ιπποκρατίου. Και τι λέει? Ότι λόγω της εξάντλησης υπάρχει κίνδυνος ιατρικών και νοσηλευτικών λαθών.
Όταν λοιπόν οι νοσηλευτές και οι γιατροί μπουν στα απογευματινά χειρουργία από οικονομική ανάγκη. Όταν στα πρωινά υπάρχει πρόβλημα, δεν θα υπάρχει και στα απογευματινά. Μα θα είναι άλλες ομάδες, κύριε Γιαννάκο. Να σας τη στείλω μετά, αμέσως μετά, θα εργάζονται το πρωί και άλλες ομάδες, είτε νοσηλευτικού προσωπικού, είτε γιατροί, χειρουργοί, σας θα λέω εργάζονται ότι υπάρχει μια εξάρτηση σε όλο το προσωπικό. Υπάρχει κίνδυνος λαθών, όχι γιατί δεν έχουμε άρτια εκπαιδευμένο ή επιστημονικά προσωπικό, γιατί υπάρχει κούραση, υπάρχει εξάντληση. Εξάντληση από πολλές ώρες εργασίας, λέτε. Από τον Παπα-Νικολάου έπαθε εγκεφαλικό και ακόμη βρίσκεται στο στάδιο της αποκατάστασης. Είναι εξαντλημένο το προσωπικό μας. Λοιπόν, πρόεδρε, αύριο γίνεται λοιπόν πρεμιέρα, είπαμε, για τα απογευματινά χειρουργία. Εδώ θα είμαστε για να δούμε πώς θα λειτουργήσει και αυτή η παρέμβαση και η πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ξαδάχτυλε, και καλή επιτυχία για τις ευρωεκλογές. Καλή επιτυχία, πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, αλλά αν μου επιτρέπετε, επειδή εγώ είμαι χειρουργός και χειρουργώ ο ίδιος και ξέρω πολύ καλά, αν ο χειρουργός είναι εξαντλημένος από το πρωί, δεν θα χειρουργήσει το απόγευμα. Τόσο απλό είναι. Δεν χρειάζεται να λέμε πράγματα που δεν συμβούν. Κανείς δεν πρόκειται να αναλάβει κάτι σε βάρος της ασφάλειας του ασθενούς, αλλά και της δικής του ευθύνης. Δηλαδή, να περιμένουμε είναι κάτι το οποίο θα έχει μια εφαρμογή, θα δούμε πόση και ποια. Δεν χρειάζεται να προβαίνουμε σε τραγικές προβλέψεις ένθεν κακήθεν. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Και εμείς να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία, σας ευχόμαστε και πάλι. Κύριε Γιαννάκο, καλή δύναμη. Καλημέρα. Γεια σας.